Η Ελλάδα σημείωσε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 1,4%. Για πρώτη φορά συνέβη αυτό, μπήκε ο μαγικός αριθμός 1 στην ανάπτυξη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μία ανάπτυξη η οποία αναμένεται να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια με σημαντική δυναμική, όπως προείπαν και άλλοι ομιλητές, η οποία θα ακολουθεί την συμπλήρωση του προγράμματος σταθερότητας της χώρας μας και την εφαρμογή του, ενώ παράλληλα περιμένουμε την περαιτέρω πτώση της ανεργίας κάτω του 20% το 2019, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, και αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά από το 2011. Επίσης, το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία για ένα δεύτερο χρόνο, καθώς η χώρα μας είναι σε τροχιά ανάπτυξης και καθώς ο στόχος του 3,5% είναι εφικτός για τα επόμενα 2 χρόνια. Στην σημαντική αυτή βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένους οδηγούς, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτών των εξελίξεων. Το ένα έχει να κάνει με τον τουρισμό, με τον κλάδο του τουρισμού, όπου φέτος οι εισπράξεις ανήλθαν στην τάξη των 14,3 δισεκατομμυρίων, σημειώνοντας μια συνεχόμενη αύξηση, μια διαδοχική χρονιά, της τάξης του 5,6%. Ενώ για το 2018 η αύξηση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και ο προσδοκόμενος αριθμός προσόδων στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό αναμένεται να αγγίξει τα 15 δισεκατομμύρια. Επίσης, παράλληλα, στο κομμάτι των εξαγωγών, η άνοδος των εξαγωγών για το 2017 έφτασε το 13,2%, φτάνοντας ένα ακόμα ρεκόρ για τη χώρα μας στα 29 περίπου δισεκατομμύρια. Ενώ οι ξένες άμεσες επενδύσεις μέσα στο 2017 σημείωσαν το υψηλότερο ποσό τους για τα τελευταία χρόνια, αγγίζοντας τα 3,6 δις, παρουσιάζοντας μία άνοδο της τάξης του 30% σε σχέση με το 2016 και ακολουθώντας μία δεύτερη χρονιά σημαντικής ανόδου. Η Ελλάδα αποτελεσματικά αλλάζει την οικονομία της, κάνοντάς την από μια ουσιαστικά κλειστή οικονομία σε μια οικονομία που στηρίζεται στις ξένες άμεσες επενδύσεις και το εξωτερικό εμπόριο. Αυτό συμβαίνει μέσα από την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες δείχνουν τη δυναμική και την δέσμευση που υπάρχει για αλλαγή στη χώρα μας. Οι αλλαγές αυτές είναι εφικτές και στηρίζονται στην πολιτική ηγεσία, στον επιχειρηματικό τομέα που συνδράμει και το πιο σημαντικό, στην κοινωνία στο σύνολό της, η οποία υιοθετεί την αλλαγή και θέλει να επιτύχει τον στόχο της σύγκλησης και της παραμονής στις εξελίξεις της διεθνής στον επιχειρηματικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, συγχωρείτε, υπάρχει η νέα αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία συμπεριλαμβάνει την πρόθεση των εξαγωγών και των επενδύσεων μέσα από επικοδομητικές και μέσα από καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ψηφιακή εκπαίδευση και τα ωφέλη της ψηφιακής εποχής. Αυτό στηρίζεται στην υψηλή εξειδίκευση του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας, την ανάπτυξη και την εξέλιξη νέων παραγωγικών επενδύσεων σε κλάδους οι οποίοι έχουν εξωστρέφεια, καινοτομία και μια ροπή προς τις νέες τεχνολογίες, ενώ παράγει παράλληλα διεθνώς ανταγωνίσιμα και εξαγώγημα προϊόντα, τα οποία συμμετέχουν μέσα σε μεγάλες αλυσίδες ποιότητας και αξίας. Αυτό αναμένεται να επιταχύνει την απορρόφηση των ανέργων μέσα από μια τροχιά οικονομικής ανάπτυξης που αναφέρθηκε προηγουμένως και επίσης αναφέρθηκε από προηγούμενους ομιλητές,
να καθυστερήσει, να επιβραδύνει σημαντικά το brain drain το οποίο παρατηρούμε και γνωρίζουμε και επίσης να στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη, τον δυναμισμό, τις καινοτόμες και τις εξωστρεφείς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που θα τολμήσουν. Πηγαίνοντας τώρα στις κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί, έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ σε κάποιες δράσεις, και πολιτικές, οι οποίες έχουν να κάνουν ξεκινώντας με τον επενδυτικό νόμο, ο οποίος στηρίζει τις νέες επενδύσεις. Ο πρώτος γύρος, ο πρώτος κύκλος για το επενδυτικού νόμου προσέλκυσε και σε αυτόν κατατέθηκαν 772 επενδυτικά σχέδια, με ένα συνολικό προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνεργασία με μεγάλα διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχει αυξήσει την ρευστότητα και έχει διευκολύνει τον επενδυτικό δανεισμό και την υλοποίηση επενδύσεων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τα ιδρύματα που αναφέρονται εδώ, την EIB, την EIF, την EBRD και την EFC. Παράλληλα, η πρόσφατη άνοδος, η πρόσφατη εκκίνηση του Equifund με συνολικό κεφάλαιο 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, αλλά και από ιδιωτικά κεφάλαια. Μέσα στο 2018 το συγκεκριμένο fund έχει δεχθεί 3 επενδυτικά σχέδια και αναμένεται να δώσει μια νέα όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζονται στην καινοτομία. Οι επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες ενδομηλικών συναλλαγών είναι ένα άλλος τομέας ο οποίος προσφέρεται για επενδύσεις στη χώρα μας και έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες. Ενώ το νέο πλαίσιο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οδηγεί σε μία αναδιάρθρωση του χρέους και μία ενδυνάμωση στο τραπεζικό σύστημα που είναι αναγκαία και αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. Από την πλευρά μας, ο νόμος για το Fast Track των στρατηγικών επενδύσεων είναι ένα πλαίσιο το οποίο ήδη έχει υποδεχθεί και έχει εγκρίνει 13 επενδυτικά σχέδια, με ένα συνολικό προϋπολογισμό 3,5 δισεκατομμύριων ευρώ. 10 ακόμα τέτοια επενδυτικά σχέδια είναι στην πορεία εξέτασης του φακέλου τους. Τα σχέδια αυτά έχουν ένα συνολικό προϋπολογισμό επενδυτικό περίπου στα 4 δις. Οι κλάδοι στους οποίους απευθύνεται, που αφορούν αυτά τα σχέδια, είναι ο τουριστικός, είναι ο ενεργειακός, είναι η βιομηχανία και άλλοι. Τέλος, η πολύ σημαντική βελτίωση που γίνεται και η δουλειά που γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με την αδειοδότηση των νέων, των μεγάλων επενδύσεων. Η δουλειά αυτή γίνεται σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και αναμένεται να δώσει μια περαιτέρω όθηση στο επενδυτικό μέρος και επίσης και στην υλοποίηση και στην αδειοδότηση των επενδύσεων. Κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που οι επενδυτές κοιτούν στις παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης που έχουν πολιτική σταθερότητα και περιορισμένο ρίσκο, η Ελλάδα προσφέρει μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία, δείχνοντας τα πλεονεκτήματα μιας ανεπτυγμένης οικονομίας, μαζί με τις ευκαιρίες που παρουσιάζει μια αναδυόμενη οικονομία. Η Ελλάδα καταφέρνει να συνδυάζει μοναδικά σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν με την γεωγραφική της θέση, ένα γεωστρατηγικό πλεονέκτημα στην ευρύτερη περιοχή στο Σταυροδρόμι Τριών Υπήρων, μια φυσική είσοδος για την Ευρώπη, παράλληλα με ένα μεγάλο πλούτο φυσικών πόρων. Όντας μια ανεπτυγμένη χώρα και ένα ενεργό μέλος των διεθνών οργανισμών, μια δημοκρατία
με πολύ ανεπτυγμένες υποδομές που συντείνουν και βοηθούν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Και από την άλλη πλευρά, συνδυάζοντας ένα μοναδικό δυναμικό για ανάπτυξη σε όλους τους σημαντικούς τομείς, τους οποίους θα αναφέρουμε και στη συνέχεια, καθώς η αγορά ανοίγει στις επενδύσεις, παρουσιάζοντας ευκαιρίες τόσο για το κομμάτι της εξαγοράς έργων και σημαντικών και υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις, καθώς και στο να γίνουν εμπορικές σχέσεις, στη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων και στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσα σε ένα πλαίσιο υψηλής ανταγωνιστικότητας σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των δαπανών και τα έξοδα που συνδέονται με αυτό. Οι επενδύσεις αυτές και ευκαιρίες στηρίζονται από ένα εξαιρετικά δυναμικό και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα μας, το οποίο βεβαιώνει, σύμφωνα με τα στατιστικά τα πιο πρόσφατα, ότι οι όποιες λειτουργίες και η παραγωγική ικανότητά του θα είναι σε τέτοιο επίπεδο και σε τέτοια ποιότητα η οποία θα ανάγεται τόσο σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό, το πανεπιστημαϊκό του υπόβαθρο και τη γνώση του, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τις τεχνικές ικανότητες, καθώς επίσης και το πολύ σημαντικό που βλέπουμε από πολλούς ενδιαφερόμενους, το κομμάτι που έχει να κάνει με το πολύγλωσσο των Ελλήνων, ότι μπορούν να μιλούν περισσότερες γλώσσες και τη γλωσσομάθεια που υπάρχει στη χώρα μας, και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εξάλλου, αυτό είναι και το απαιτούμενο πλέον από την διεθνή αγορά. Αυτό είναι το συγκεκριμένο διάγραμμα σε αυτό που ανέφερα, σε ό,τι αφορά το κόστος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ, και είναι τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για το 2017. Συνεχίζοντας τώρα με μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα στις ξένες άμεσες επενδύσεις και στους τομείς στους οποίους η Ελλάδα θέτει προτεραιότητα, εδώ μπορούμε να δούμε ένα δείγμα των επενδύσεων που έχουν γίνει και των συμφωνιών που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε παραδείγματα από το 2011 έως και το 2017. Μπορείτε να δείτε εδώ ότι έχουμε παγκόσμιους ηγέτες, ο καθένας στον κλάδο του, οι οποίοι εκτείνονται σε ένα εύρος βιομηχανικών και τομέων, από τον τουρισμό και τα φαρμακευτικά προϊόντα, στην τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών, στα προϊόντα υψηλής κυκλοφορίας, τα fast moving consumer goods, καταναλωτικά προϊόντα, μέχρι τα logistics και περαιτέρω. Αποτυπώνεται εδώ η δυναμική της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και σε καιρούς κρίσης και σε καιρούς που επικρατούσαν δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Ένας σημαντικός αριθμός στρατηγικών επενδύσεων είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, και αυτές είναι επενδύσεις οι οποίες έχουν βάλει την Ελλάδα στο χάρτη των διεθνών εμπορικών ροών, διεθνών εμπορικών δρόμων, ως ένα σημαντικό επίκεντρο, ως ένα σημαντικό σημείο στην όλη διαδικασία και στην όλη ροή. Και αυτό έχει να κάνει με την πρόσφατη ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και με τις συνακόλουθες επενδύσεις οι οποίες συνεχίζονται εκεί. Συνολικά, να αναφέρουμε ότι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ είναι αυτό το εκτιμόμενο όφελος για την ελληνική οικονομία από τη συγκεκριμένη επένδυση, και μερικά πολύ σύντομα στοιχεία σε ό,τι αφορά την εν λόγω επένδυση. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι από το 2016, το καλοκαίρι, η Κόσκο εξαγόρασε το 51% του λιμανιού για ένα κόστος 280 εκατομμυρίων. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στα επόμενα χρόνια στο 67%, ενώ παράλληλα η εταιρεία θα επενδύσει 300 εκατομμύρια, για την ανανέωση της υπάρχουσας υποδομής που υπάρχει στο λιμάνι
και μετά θα καταβάλει επίσης άλλα 88 εκατομμύρια για την εξαγορά νέων μετοχών. Πώς συνδέεται αυτό με τη λειτουργία του λιμανιού. Να αναφέρουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια το λιμάνι είχε μια πολύ, την προηγούμενη δεκαετία είχε μια πολύ χαμηλή κατάταξη σε ό,τι αφορά την ροή και την κίνηση στη Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση με στοιχεία του 2017 και 8ο στην Ευρώπη. Οι πολιτικοί και οι προοπτικές, όπως έχουν εξαγγελθεί από τον επενδυτή, είναι ότι το εν λόγω λιμάνι να αποτελέσει τον πρώτο προορισμό στην Μεσόγειο τα επόμενα χρόνια στο κομμάτι του real estate και της κτηματαγοράς. Σημαντικά έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αναβαθμίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν και τις υποδομές. Νέα project, νέα έργα γίνονται από μεγάλες τουριστικές ξενοδοχειακές αλυσίδες πολυεθνικές και προστίθενται στον κατάλογο των επενδύσεων κάθε μήνα. Το συγκεκριμένο έργο του Αστήρ Παλάς είναι μια απένδυση της Four Seasons Hotels and Resorts. Είναι μια κορυφαία εταιρεία στο κομμάτι του τουρισμού του ξενοδοχειακού, στο κομμάτι του τουρισμού πολυτελείας και των ξενοδοχειακών υποδομών. Και είναι μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση για τον εν λόγω κλάδο, καθώς αναμένεται να αναβαθμίσει και να επαναφέρει το πολύ γνωστό ξενοδοχείο Landmark, το οποίο οριοθετεί την Αθηναϊκή Ριβιέρα, με μία επένδυση της τάξης των 100 εκατομμυρίων για την αναβάθμιση και την ανανέωσή του. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο στο κομμάτι του real estate είναι φυσικά το αεροδρόμιο του ελληνικού, καθώς οι εξελίξεις στο έργο αυτό συνεχίζονται. Ένα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης και ένα από τα μεγαλύτερα έργα real estate σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Στο σκέλος των μεταφορών, η επιτυχής ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από τη Fraport, μέσα από μια 40ετή παραχώρηση, είναι μια εξαιρετικά σημαντική επένδυση στο συγκεκριμένο κλάδο, η οποία θα έχει συνέπειες και θα αναβαθμίσει και τις τουριστικές υπηρεσίες στις περιοχές αυτές. Και εν λόγω με μια συνολική επένδυση που θα υλοποιηθεί σε αυτά τα αεροδρόμια, που θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια συνολικά. Στη συνέχεια, στο κομμάτι της παραγωγής και της βιομηχανίας, της τυποποίησης, το σημαντικό έργο της Philip Morris, τάξεως των 300 εκατομμυρίων, για 2 καινούργιες μονάδες παραγωγής νέων προϊόντων, IQOS, για όσους γνωρίζουν. Και εδώ είναι και το γράφημα το οποίο αναφέρθηκα και προηγουμένως, που δείχνει τις εξελίξεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη του FDI και των ροών ξένων άμεσων επενδύσεων, καθώς αυτές αποκτούν μια δυναμική. Το μήνυμα αυτό που θέλω να μεταφέρω και εδώ σήμερα είναι ότι οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές, είναι θέμα προτεραιότητας και είναι ευπρόσδεκτες στη χώρα μας. Πού είναι όμως αυτές οι ευκαιρίες? Οι ευκαιρίες που αυτή τη στιγμή εντοπίζονται στην Ελλάδα είναι στο κομμάτι και στους κλάδους που αναφέρουμε εδώ, στο κομμάτι του τουρισμού και της κτηματαγοράς, στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, της ενέργειας, των logistics, της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, των life sciences και των δημιουργικών και πολιτιστικών και στο τουριστικό και πολιτιστικό κλάδο. Ξεκινώντας με την ενέργεια, αυτή η πολύ σημαντική αγορά αναμένεται να έχει σημαντικές επενδύσεις στο επόμενο διάστημα και στο κομμάτι των ΑΠΕ και στην θερμική παραγωγή, καθώς βλέπουμε την επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου με σημαντικές επενδύσεις. Επίσης, τη μεταφορά φυσικού αερίου που προαναφέρθηκε, καθώς επίσης και τις πολύ σημαντικές πολύ σημαντικούς διαγωνισμούς που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο κομμάτι το πετρελαιακό, στην αναζήτηση των υδρογόνων ανθράκων. Συνεχίζοντας με τον τουρισμό, έχουμε πολύ σημαντικές ροές, όπως προαναφέρθηκε και από άλλους ομιλητές,
μια πολύ σημαντική συνεισφορά στο κομμάτι του ΑΕΠ από τον εν λόγω κλάδο. Παράλληλα, εξίσου σημαντική είναι και η ανάπτυξη σε έναν χυμαζόμενο κλάδο, στον κλάδο της κτηματαγοράς, ο οποίος επηρεάζεται από τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά με το εμπορικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι των γραφείων, αλλά και ένα επίσης σημαντικό είναι το Golden Visa Program, που δείχνει να επηρεάζει σημαντικά σε τουριστικούς προορισμούς τις επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο. Καθώς επίσης και στους υπόλοιπους τομείς που προανέφερα. Εδώ βλέπετε μια σύνοψη των σημαντικών των επενδυτικών σχεδίων τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν από τις μαρίνες, από τα ξενοδοχεία, από τα βασικά προϊόντα αγροτικής διατροφής, τα data centers, στο κομμάτι των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στο κομμάτι των φαρμάκων, καθώς επίσης και το κομμάτι της ενέργειας. Το πρόγραμμα της Golden Visa που ανέφερα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ξένους επενδυτές τρίτων χωρών, κατοίκους τρίτων χωρών που έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια διαμονής, η οποία ανανεώνεται. Και η άδεια αυτή στηρίζεται στην εξαγορά και μόνο ενός ακινήτου τουλάχιστον της τάξης των 250.000 ευρώ. Αυτή είναι η εξέλιξη του προγράμματος και βλέπουμε την δυναμική του. Και λίγο πριν κλείσω, εδώ έχουμε μια σύντομη σύνοψη των συνεργασιών που υπάρχουν με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς και πόσα έργα, ποιο είναι το εύρος που φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια συνολικά στην Ελλάδα που έχουν χρηματοδοτήσει. Τέλος, λίγα λόγια για τον οργανισμό μας. Το Enterprise Greece είναι ο επίσημος φορέας προώθησης προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης των εξαγωγών. Λειτουργούμε υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή σας, την παρουσία σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις επόμενες συναντήσεις σας. Ευχαριστώ.